Η Καλλιρόη Παρέν πίστευε ότι το μεγαλείο της πατρίδας έγκυται και στο μεγαλείο των θυγατέρων της. Γι' αυτό ανέλαβε συστηματικά, με όλο το σφρίγος της νεανικής της ηλικίας, ένα τεράστιο πνευματικό αγώνα. Να διαφωτίσει την Ελληνίδα στην κατανόηση της υψηλής αποστολής της και να την ενισχύσει στον αγώνα για την επιτυχία μιας ανώτερης, προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Η Καλλιρόη Σιγανού Παρέν γεννήθηκε στα Πλατάνια Αμαρίου Ρεθύμνη, στην Κρήτη, το 1861. Έζησε σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς της έκαναν το παν για να της δώσουν μια ολοκληρωμένη μόρφωση. Τελείωσε το αρσάκιο διδασκαλείο και εργάστηκε ως δασκάλα επί 9 χρόνια περίπου στην Οδυσσό της Ρωσίας, όπου διεύθυνε το Ροδοκανάκιο Παρθεναγωγείο της Ελληνικής Κοινότητας. Αργότερα ήρθε στην Αδριανούπολη, όπου εργάστηκε ως διευθύντρια στο Ζάπιο Παρθενογωγείο. Υπήρξε ιεραπόστολος της γλώσσας, της θρησκείας και των πατροπαράδοτων ηθών και εθήμων. Η Καλλιρόη Παρέν αργότερα άφησε την έδρα της διδασκαλίας και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Τότε παντρεύτηκε τον Ιωάννη Παρέν, που ήταν δημοσιογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Καλλιρόη Παρέν μπαίνει στη δημοσιογραφική οικογένεια, συναναστρέφεται αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους και ενημερώνεται για όλα τα πνευματικά, πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα της εποχής. Μέσα της ορίμασε η ιδέα να γίνει δημοσιογράφος. Εκδίδει δική της εφημερίδα, την Εφημερίδα των Κυριών, που ήταν η πρώτη γυναική εφημερίδα στην Ελλάδα. Το πρώτο φύλλο τυπώθηκε στις 9 Μαρτίου 1887. Η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος γεννιέται. Στην αρχή προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια, τα οποία όμως γρήγορα μεταβλήθηκαν σε θαυμασμό για το θάρρος με το οποίο υπερασπίστηκε και επέβαλε τα δικαιώματα των γυναικών. Από τις στήλες της εφημερίδας της αγωνίστηκε για τη χειραφέτηση των γυναικών, για την πνευματική και κοινωνική τους εξύψωση και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν επιζήτησε να απομακρύνει τη γυναίκα από τα σπίτι και τα ιδιαίτερα καθήκοντά της. Το έργο της Καλλιρόης Παρέν πολύ δύσκολο, γιατί προσέκρουσε σε προλήψεις στα ήθη και τα έθιμα και τις αντιλήψεις της εποχής, που ήταν αντίθετες με τις δικές της αντιλήψεις και πεπιθήσεις. Αλλά όσο αυξάνονταν τα εμπόδια, τόσο γιγαντωνόταν η πίστη της. Τη βοηθούσε στο έργο της η έμφυτη δύναμη του λόγου και της πένας. Με τη συναρπαστική ευγλωτία της, ασκούσε μεγάλη γοητεία στο ακροατήριο. Με διαλέξεις και κατάλληλα άρθρα διαφώτισε την κοινή γνώμη και ερμηνεύοντας τις απόψεις της εισήγαγε σιγά σιγά την Ελληνίδα σε μια λογική χειραφέτηση που εμπνεόταν από τα ιδανικά του έθνους. Παρά τις αντιδράσεις βρήκε γρήγορα αφοσιωμένες συνεργάτηδες. Στηρίχτηκε στις ακλόνητες βάσεις της ιστορίας και ιδιαίτερα της ιστορίας και παραδόσεως του έθνους μας. Γνώριζε ότι πολλά κράτη οφείλουν το μεγαλείο τους σε άξιες γυναίκες. Οι ηρωίδες του 1821 έγιναν πρότυπα ηρωισμού και ευψυχίας. Η Καλλιρόη Παρέν έθεσε τη γόνιμη σταδιοδρομία των γυναικών σαν θεμέλιο του έργου της. Ίδρυσε το Άσυλο Ανιάτων, το Ίδρυμα Αγίας Εκατερίνης με τρόφιμες μαθήτριες και εργάτριες που με κατάλληλη φροντίδα και εκπαίδευση προόδευαν κοινωνικά. Ίδρυσε το Κυριακό Σχολείο. Σε αυτό φοιτούσαν απαίδευτες γυναίκες και κορίτσια. Σκοπό είχε να εφοδιαστούν με γνώσεις και να αποκτήσουν συνείδηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο έθνος. Η Καλλιρόη Παρέν είχε εξέχουσα θέση στην αθηναϊκή κοινωνία. Στο σπίτι της συγκεντρώνονταν άνθρωποι των γραμμάτων. Κωστής Παλαμάς, Ξενόπουλος, Πορφύρας, Χριστομάνος και άλλοι. Δημιούργησε αξιόλογο λογοτεχνικό έργο. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια. Αγωνίστηκε κατά της αγραμματοσύνης και της αμάθειας των γυναικών. Αγωνίστηκε να επιτραπεί στις γυναίκες να σπουδάζουν στις ανώτατες σχολές και στα πανεπιστήμια και να διορίζονται σε δημόσιες θέσεις. Το 1890, μετά από δικές της ενέργειες, έγιναν προστατευτικοί νόμοι για τις εργαζόμενες γυναίκες. Το 1894 άρχισε τις προσπάθειές της στην κυβέρνηση
για την παραχώρηση ψήφου στις γυναίκες. Μετά από προσπάθειες ετών, μόλις το 1930 οι Ελληνίδες απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγην. Τέλος, το 1952 δόθηκε στην Ελληνίδα το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Το αποκορύφωμα του μεγάλου έργου της Καλλιρόης Παρέν ήταν η ίδρυση του Λυκείου Ελληνίδων, που είχε ως σκοπό να εργαστεί υπέρ της γυναίκας, υπέρ της οικογένειας, υπέρ της φυλής, υπέρ του έθνους. Το Λύκειο Ελληνίδων ήταν κατεξοχή φεμινιστικό σύλλογος, αλλά και φορέας των εθνικών παραδόσεων. Είχε σκοπό τη συμμετοχή της γυναίκας σε όλους τους κλάδους της εθνικής ζωής και πρόοδο, όχι ως σαν επαναστάτριες και σαν αντιπάλου του άντρα, αλλά σαν συνεργάτριας και συμμάχους στο δύσκολο έργο της εθνικής αναγέννησης. Η δράση του Λυκείου ήταν καρποφόρα και κατά τις περιπέτειες του έθνους. Η Καλλιρόη Παρέν το 1897 μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό εκπαιδεύει εθελόντρες νοσοκόμες που υπηρετούν την αγωνιζόμενη πατρίδα. Είναι εκείνη που προτείνει τη δημιουργία εργαστηρίων για να εργάζονται οι γυναίκες των εφέδρων και σχολεία για τα παιδιά τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά το διάστημα των πολέμων 1912-13 το Λύκειο φρόντισε τις οικογένειες των πολεμιστών και την περίθαλψη των προσφύγων του 1922. Παράλληλα δημιούργησε προσφυγικά εργαστήρια, όπου εργάζονταν προσφυγοπούλες και μάθαιναν αραπτική και διάφορα άλλα για να κερδίζουν τη ζωή τους. Η δράση του Λυκείου, καθώς και των παραρτημάτων του σε διάφορα κέντρα της Ελλάδας, υπήρξε καρποφόρα και θαυμαστή σε όλους τους τομείς. Όταν η ξενολατρεία βρισκόταν στην ακμή της, το Λύκειο με το πρόγραμμά του ήρθε να ανατρέψει το ξενικό αυτό καθεστώς. Σε κάποια ομιλία της, η Καλλιρόη Παρέν μεταξύ άλλων είπε «Εστερεώσαμε την πεποίθηση ότι κάθε ελληνικόν αποτελεί την αρχή και το τέλος κάθε ωραιότητος, κάθε μεγαλείου». Η Καλλιρόη Παρέν είχε την ευτυχία να δει το έργο της που αναγνωρίστηκε διεθνώς να καρποφορεί. Η κυβέρνηση της Ελλάδας έκανε το Λύκειο Ελληνίδων Εθνικό Ίδρυμα και συνεχίζει το έργο της ιδρύτριάς του. Πολύ κατατοπιστικό είναι το θαυμάσιο βιβλίο της Ελένης Πρωτοπαπά, εφόρου του Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων, με τίτλο «Ιστορία του Λυκείου Ελληνίδων 1911-1991». Η Καλλιρόη Παρέν εξεδίμησε προς τον κύριο στις 16 Ιανουαρίου 1940. Ο θάνατός της θεωρήθηκε μεγάλη εθνική απώλεια. Τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, όπως οι ήρωες που διακρίνονταν στα πεδία των μαχών. Δίκαια χαρακτηρίστηκε μάνα της νεότερης Ελληνίδας.